Στο γεγονό ότι ο Χίτλερ δεν είναι τρελό, υπάρχει και επιτρέψτε μου να το πω, πολλαπλέ πιστοποίηση τη εποχή εκείνη. Δηλαδή, τόσο το FBI την εποχή εκείνη, όσο και το OSS, ο OSS είναι ο πρόδρομο τη CIA, όσο και άλλε υπηρεσίε, βρετανικέ ή άλλες, κάνουν όπω είναι φυσικό, έτσι, το ψυχογράφημα του Χίτλερ. Ε, για, να, ε, για να πιστοποιήσουν ε, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτόν, ε, και αν θέλετε στην πολιτική. Πάντα το κάνουν οι υπηρεσίε αυτό για να δουν πόσο προβλέψιμο είναι ή πόσο απρόβλεπτο είναι κλπ. Και και για να προμαντέψουν την πολιτική του και τι αντιδράσει του. Λοιπόν, στο σύνολο αυτών των εκθέσεων τη εποχή εκείνη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπο είναι λογικότατο. Ότι είναι πολιτικότατο, ότι εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα σχέδια, αν και χειμερικά. Και στην τελευταία ανάλυση, όλα αυτά που εμά μα φαίνονται τρέλα, καταλήγει μία από αυτέ τι εκθέσει, δεν θυμάμαι είναι του FBI ή τη CIA, ε, ή της, του ΩΕΣΕΣ δηλαδή ε, όλα αυτά που μας φαίνονται εμάς λίγο υπερβολικά, να το πούμε έτσι ε, οφείλονται στο ότι είναι ναζί. Ναζί είναι, τρελός δεν είναι. Είναι αν θέλετε πιστοποιημένο από τις καλύτερες υπηρεσίες ε, της, ε, της εποχής εκείνης. Ε, αν θέλετε η γοητεία που ασκεί ο ναζισμός σε επιφανεί σε επιφανείς επιχειρηματίες εκτός Γερμανίας ε, είναι είναι περίπου έρωτα. το Παρίσι, στο Παρίσι. Ε, υπάρχουν ε, κεντρικά πρόσωπα της οικονομίας της Γαλλίας που πίνουν νερό στο όνομα του ναζισμού. Η πιο η πιο, η πιο από αυτούς είναι η οικογένεια Ρενό, των γνωστών αυτοκινητοβιομηχανίας. Και μάλιστα επειδή, ε, επειδή ακριβώς οι ε, Ρενό έχουν ξεπεράσει το μέτρο, γι' αυτό και για μία και μόνη φορά, και επιδεικτικά και με απώλειες, βοβαρδίζεται το Παρίσι. Δηλαδή ο Ρενό πρέπει, η Ρενό, ο Ρενό, ας πούμε εκείνη την εποχή, πρέπει να πάρει ένα μάθημα ότι αυτό, τα, αυτό το φλερτ με την ναζιστική Γερμανία και με, τους, με τον ναζισμό ε, έχει τίμημα. Και βοβαρδίζουν το εργοστάσιο της Ρενό στο, στο, Ρενό, στο, στο Ρενό Μπιγιανκούρ, στο, στο Μπιγιανκούρ σχεδόν μέσα στο Παρίσι. Οι σύμμαχοι, οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι επιλεγμένα ακριβώ για να δώσουν το μήνυμα ότι σταματήστε, μην ανοίγεστε τόσο όσο ανοίγεστε με αυτό το πράγμα. Και για να δώσει το μήνυμα ότι κοιτάξτε, όσο εδώ και μη παρέχει με αυτή την οικονομική συνεργασία.